το πει για την ΕΡΤ. Μιλάμε ότι πρόσφατα κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα απόδοσης διπλωμάτων οδήγησης και ανανέωσης βέβαια διπλωμάτων οδήγησης. Έχουμε την απόδειξη με το νομοσχέδιο ότι αυτό που έχουμε πει από το Μάιο του 2018, ότι δεν υπάρχει θέμα μη καταβολής και αναδρομικά και για τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου της υπεργειακής απασχόλησης των εξεταστών. Άρα είναι αδικαιολόγητη, γιατί το γνωρίζαν από την αρχή η αποχή των υπαλλήλων των περιφερειών. Όμως το βασικό είναι ότι αλλάζει όλο το σύστημα απόδοσης διπλωμάτων σε σχέση με τον τρόπο εξέτασης, προκειμένου, όπως είπατε και εσείς, η πρώτη επαφή του νέου πολίτη με το κράτος, που δύο είναι οι πρώτες επαφές. Μία είναι η ταυτότητα που έχει απλοποιηθεί πολύ και η δεύτερη είναι το δίπλωμα, που δεν πρέπει να γίνεται με καμία υποψία διαφάνειας και πρέπει να γίνεται και με τρόπο. Κύριε Βούρδα, δεν υπάρχουν ενστάσεις σε σχέση με το νέο σύστημα. Νομίζω οι περισσότεροι που το έχουν ακούσει το ακούν λογικό, γιατί όλοι έχουμε περάσει από την προηγούμενη διαδικασία και ξέρουμε το τι ακριβώς γινόταν με τα φακελάκια, με αυτά, με τα διάθετα συστήματα. Τους εξεταστές και όλα αυτά. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, και η δυσαρέσκεια αν θέλετε, υπάρχει από το γεγονός ότι αφενός υπήρξε αυτή η καθυστέρηση να έρθει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να μπούμε στην τελική λύση, αλλά και το ότι δεν δίνονται διπλώματα τώρα σε αυτή την φάση. Ναι, οι εξεταστές κάνουν τις αποχές τους γιατί ζητάνε κάποια χρήματα για τις περιορίες τους που λένε. Όμως υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Υπάρχουν 70-80 χιλιάδες άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που περιμένουν και να βγάλουν δίπλωμα. Και πολλοί είναι και επαγγελματίες. Και επαγγελματίες που πρέπει να ανανεώσουν. Σε αυτό το πρόβλημα πώς απαντάτε? Εμείς έχουμε ήδη δώσει, το γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν τα συγκεκριμένα χρήματα με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Άρα είναι αδικαιολόγητη η αποχή σε αυτό. Έχουμε ήδη πει από το Σεπτέμβριο και στις περιφέρειες να προγραμματίσουν εξετάσεις στην πρωινή ζώνη, και υπάρχουν και περιφέρειες που κάνουν εξετάσεις. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχουν βάλει πρόγραμμα εξετάσεις στην πρωινή ζώνη και υπάρχουν περιφέρειες που το έχουν υλοποιήσει. Γιατί γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο εύρος των εξεταστών είναι υπάλληλοι των περιφερειών και το πρόγραμμα βγαίνει από τις περιφέρειες και όχι από το Υπουργείο. Ωραία. Σχέδιο Β υπάρχει στην περίπτωση που οι εξεταστές επιμείνουν και λένε όχι, εμείς αποχή. Τι θα γίνει? Έτσι και αλλιώς, με βάση το νομοσχέδιο και μόλις ψηφιστεί, δημιουργείται ειδικό σώμα εξεταστών αποκλειστικής απασχόλησης. Αλλάζει το τοπίο σε αυτό το κομμάτι και γίνεται και επομένως, κύριε Βούρδα, με το που ψηφίζετε, έχουμε άμεση εφαρμογή? Δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο, δηλαδή άμεσα? Έχει μεταβατικό στάδιο, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε βάλει 4 μήνες προκειμένου να εξοπλιστούν τα οχήματα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό που χρειάζεται. Αλλά θα έχετε φτιάξει ήδη ένα εξεταστικό σώμα το οποίο θα μπορεί να προχωρήσει? Και μέσα στον πρώτο μήνα αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου συγκροτείται το σώμα των εξεταστών. Δηλαδή επομένως το μήνα που θα ψηφιστεί υπάρχει ένα εξεταστικό σώμα το οποίο μπορεί να προχωρήσει στις εξετάσεις αυτές και να αρχίσει να δίνει διπλώματα. Ακριβώς, και έχουμε βέβαια κάποιες άλλες μεταβατικές σε σχέση με τους πολίτες μας που είναι άνω των 74 και ανανεώνουν το δίπλωμα οδήγησής τους, όπου θα τις κάνουν με το παλιό σύστημα προκειμένου να κινήσει και να αποφορτιστεί πιο γρήγορα η συσσόρευση που υπάρχει στις διευθύνσεις μεταφορών της περιφέρειας. Μάλιστα. Κύριε Βούρδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Επομένως, από αυτά που μας είπε ο κύριος Βούρδας, ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Τουλάχιστον ταλαιπωρία, για να το λέω σωστά, των νεοδικών.